κάθε ηλικίας βρέθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας για την διημερίδα με θέμα «Βελτιώνω την καθημερινότητα στην πόλη μου, κινούμαι με ασφάλεια, προσέχω το περιβάλλον». Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής μέσα από την έκθεση που είχε χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες. Ξεκινώντας από τη στάθμευση, το πρώτο μήνυμα και το κυριότερο είναι ότι σεβόμαστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Φροντίζουμε να μην σταθμεύουμε σε ράμπες και θέσεις αμαία. Επίσης προσέχουμε και δίνουμε συμβουλές στους γονείς μας όταν βιάζονται να μην βιάζονται και σταθμεύουν πάνω στα πεζοδρόμια, γιατί τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς και υπάρχει κίνδυνος να γίνει κάποιο ατύχημα. Μετά συνεχίζουμε στην τρίτη ενότητα με τους ποδηλάτες, που εκεί ενημερώνουμε όλους τους ποδηλάτες ότι πρέπει να περνούν το δρόμο με ασφάλεια, να κινούνται εντός των οριών του ποδηλατοδρόμου και να ακολουθούν πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας όπως και οι υπόλοιποι οδηγοί. Πέραν από το κομμάτι της κυκλοφοριακής αγωγής, μέσω της διημερίδας δόθηκαν συμβουλές στα παιδιά για την προστασία του περιβάλλοντος. Και το μήνυμα που περνάμε πρώτα απ' όλα είναι ότι προστατεύω τα μνημεία και την πόλη, δεν κάνω βανδαλισμούς, δεν βάζω γκράφιτι πάνω στα μνημεία, προσέχω τις παιδικές χαρές, γιατί οι παιδικές χαρές είναι για τα παιδιά, οπότε δεν πρέπει να τις καταστρέφουμε, είτε να τις καίμε είτε να τις πάμε. Περνάμε μετά στο κομμάτι που αφορά καθαρά το περιβάλλον, όπου εκεί λέμε στα παιδιά ότι πρέπει να προσέχουμε το πράσινο και να μην σπάμε τα δέντρα. Στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου εκτέθηκαν τα περίπου 1.300 έργα μαθητών σχολείων της Καλαμάτας που συμμετείχαν στο κοινωνικό πείραμα «Άλλαξέ το». Στα παιδιά δόθηκε ένα σκίτσο από ένα παγκάκι και ένα βαγόνι και χωρίς να λάβουν συγκεκριμένες οδηγίες θα έπρεπε να το αλλάξουν. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα και αξιολογήθηκαν. Δύο ζωγραφιές, χωρίς καμία άλλη οδηγία να πούμε στα παιδιά «Άλλαξέ το». Εμείς τις ζωγραφιές πήραμε τα έργα των παιδιών. Προσπαθήσαμε στη συνέχεια σε κουβέντα στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής να τους πούμε ότι ό,τι είναι κοινό είναι και δικό τους, άρα θα πρέπει να το προσέχουν. Βλέπουμε σκηνές βίας και βανδαλισμού στην πόλη καθημερινά. Ήδη το Σάββατο, νομίζω στην πλατεία, είχαμε τέτοια περιστατικά και φαινόμενα. Όπως παρατηρούμε πολύ πιο έντονα στις μεγαλύτερες πόλεις, αυτό ακριβώς ότι ό,τι είναι κοινό είναι δικό τους. Σεβασμός σε οτιδήποτε. Συνεργαζόμενος φορέας για την διοργάνωση της διημερίδας ήταν ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας.